Έχω φτάσει στα όρια μου. Σπούνε, λαιλατούνε. Κατάλαβα ότι έγινε πάλι άλλη μία μάχη όπως κάθε βράδυ. Δεν μπορούμε άλλο. Τέρμα. Ως εκεί. Ώρες τρόμου στην Άνω Χερσόνησο. Κάτοικοι ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό για τη δράση ανεγκέφαλων νεαρών, οι οποίοι βομβαρδίζουν την περιοχή με εκατοντάδες δυναμητάκια, αφήνοντας πίσω τους βομβαρδισμένο τοπίο και φθορές σε δημόσια κτίρια. Χθες το βράδυ συνέβη εδώ πέρα, είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο. 7,5 με 8,5 πάνω από 1.000 κροτίδες και αυτοσχέδιες βόμβες στο Καμπαναριό κολλημένες παντού, σε όλη την περιοχή εδώ. Γινόταν βομβαρδισμός κανονικός. Κατά τις 8,5 ώρα τελειώσανε, σπάσανε γιατί πέρασε το αμάξι της ασφάλειας και μετά τις 2,5 το βράδυ τα ίδια. Σίδερα, σε παγκάκια, καρέκλες. Εγώ άκουγα από κροτίδες δυνατές, γιατί μένει το σπίτι μου είναι απέναντι. Αν θέλει να περπατήσει κανείς να πάει κάτω, θα φοβηθεί να δει αυτά τα πράγματα, δεν θα το τολμήσει. Ζημιές, αγέμια πολύ, αυτό είναι θέμα παιδείας όλα. Λίγα βήματα από την κεντρική πλατεία στην Άνω Χερσόνησο, 40 περίπου νεαροί από 4 χωριά της περιοχής έριξαν πάνω από 1.000 δυναμητάκια, ενώ προκάλεσαν φθορές σε δημόσιες τουαλέτες, φωτιστικά, κλιματιστικά και όχι μόνο, λαιλατώντας την περιοχή. Φθορές του δημοσίου, σπάνε λάμπες, σπάνε τα φωτιστικά, πόρτες στις τουαλέτες από κάτω τις δημόσιες του ΚΑΠΗ, τα παράθυρα στο παλιό σχολείο, τα air condition από πάνω. Τζάμια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αμάξια. Της εκκλησίας είχαν εξυλώσει το καλοκαίρι τα κεραμίδια. Ο παπάς έδωσε πολλά λεφτά να μονώσει στην εκκλησία και μέσα σε 2 μήνες την είχαν εξυλώσει μόνοι τους πάλι. Απελπιστικές καταστάσεις. Δεν παλευόμαστε. Οι γονείς να προσέξουν τα παιδιά τους. Εσείς λέει, γιατί δεν μας αφήνετε να κοιμηθούμε, δεν μας αφήνετε να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνετε τίποτα. Εσείς θέλετε να παίξετε, το καταλαβαίνω. Αλλά εμείς τι φταίμε. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Μπαγουράκη, η ομάδα νεαρών έβαλε στο στόχαστρό της ακόμη και σπίτι οικογένειας Πακιστανών, ενώ στη συνέχεια ζωγράφισαν τον αγγυλωτό σταυρό σε τοίχο και φώναξαν συνθήματα. Χθες είχαν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είδαμε και τους αγγυλωτούς σταυρούς και ακουγόταν το βράδυ κάτι συνθήματα. Ήρθαμε, πέφτουμε, θα σας φάμε. Ήτανε συνθήματα με τα ίδια αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες για τα Χανιά. Εμείς το κάναμε πράξη, θα σας φάμε. Χθες ήταν, από ό,τι καταλάβαμε, η πρώτη μέρα του Ραμαζαμανιού και κάτι πρέπει να παίχτηκε, από ό,τι κατάλαβα, με ένα τρανζιστοράκι που είχαν και ακούσαν οι άλλοι το Ραμαζάν και αρχίσανε. Αυτό που γίνεται στη γειτονιά μας είναι απίστευτο. Εγώ μένω εδώ απάνω και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να κάθουμε στο σαλόνι, να βλέπουμε τηλεόραση. Τα παιδιά τα δικά μας δεν μπορούν να παίξουν εδώ. Δηλαδή έχουν κάποια παιδιά από κάτω και το κάνουν άνω κάτω εδώ στο χωριό απάνω. Το φαινόμενο είναι συχνό, ωστόσο χθες το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε για τους κατοίκους, οι οποίοι είναι πυρκεμανία, με φόντο τις ανησυχητικές αυτές εικόνες, με τον αντιδήμαρχο να έχει δεχτεί, όπως καταγγέλει, ακόμα και απειλές από ορισμένους γονείς των νεαρών στη διάρκεια αντίστοιχων καταστάσεων. Με απειλήσαν, ήρθαν και στο σπίτι μου ακόμα να μου πούν ότι όταν το παιδί μου κάνει φθορές να μας στέλνει στο λογαριασμό και ποτέ να μην τον προσβάλλει στα άλλα παιδιά. Όταν αυτό το θεωρείτε εσείς παιδί, αυτά θα γίνονται καθημερινώς. Στα προηγούμενα, ναι, δέχτηκα απειλές, ήρθε έξω από το σπίτι μου. 2 ώρα τα μεσάνυχτα και με απειλούσε με πιστόλι.